σε μια εποχή του καπιταλισμού που αυτό το μοντέλο που περιγράφεται, που είναι μοντέλο κεντσιανής έμπνευσης και πρακτικής, ιστορικής πρακτικής, και το ζήσαμε σε κάποια προηγούμενα χρόνια, κάποιες προηγούμενες δεκαετίες και στη χώρα μας εν μέρη με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κεντσιανό μοντέλο δεν είναι αποδεκτό από τον καπιταλισμό στη σημερινή φάση εξέλιξής του, και αυτό είναι ο λόγος που έχουν καταρρεύσει όλα τα σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, διότι δεν τους δίνει το κεφάλαιο τη δυνατότητα να ασκήσουν μια τέτοια πολιτική πλέον, και αυτό προκύπτει από τη βαθιά κρίση που έχει ο καπιταλισμός στην εποχή μας. Στην Ελλάδα είναι οξύτερη αυτή η κρίση, και η οποία κρίση δεν είναι μια συνήθις κυκλική κρίση που σε τριετία, πενταετία κάνει τον κύκλο της και στη συνέχεια έρχεται μια ανάπτυξη όπως τη γνωρίζαμε παλιά, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυξάνει το εισόδημα και ούτω καθεξής για να υπάρξουν τέτοιες πολιτικές. Αυτό έχει κλείσει τον κύκλο του, και δεν το λέμε εμείς μόνο επικαλούμενοι την ανάλυση του Μάρξ και την εφαρμογή της ανάλυσης αυτής στις σημερινές συνθήκες. Αυτό το λένε τα ίδια επιτελεία του αστικού καπιταλιστικού κόσμου. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, και γι' αυτό το μοντέλο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγείο αυτής της καπιταλιστικής επίθεσης μας φοράει καπέλο για την επόμενη περίοδο, είναι 10-20 χρόνια συνταγματοποίηση αυτής της πολιτικής. Αυτό είναι η απέτησή της. Διαρκές δημοσιονομικό σύμφωνο, αυτό το οποίο έχει θεσμοθετηθεί σε όλες τις χώρες, οι προϋπολογισμοί πηγαίνουν και γκρίνονται στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, και αυτό είναι ο λόγος που δεν υπάρχει και δυνατότητα ύπαρξης σοσιαλιστικού και σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Καταραίουν όλα αυτά τα κόμματα, διότι είναι υποχρεωμένα, εξυπηρετώντας τον καπιταλισμό, να εφαρμόζουν αυτή τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, τη βάρβαρη αυτή κανιβαλική πολιτική. Αν είναι διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό, εάν η ανταρρυσία έχει καταφέρει και ήταν στη Βουλή, ή δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία? Έχει μια ορισμένη σημασία, την οποία έχουμε δοκιμάσει. Θα γνωρίζετε ότι από τα 13 περιφερειακά συμβούλια, στα 11 είμαστε παρόντες, με εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους. Στην προηγούμενη θητεία, την πρώτη θητεία, έτυχε να είμαι και εγώ περιφερειακός σύμβουλος της Ανταρσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής. Έχω και μια εμπειρία. Έχουμε σε πολλούς δήμους παρουσία με έναν-δυο δημοτικούς συμβούλους. Και φυσικά, αυτό το πραγματοποιήσαμε, πώς το λέει το τραγούδι, με την αξία μας και όχι με ξένες πλάτες. Δηλαδή, εννοώ με την αξία μας, μην πάρθει αυτό αλλιώς, με το πρόγραμμά μας, τη δράση μας μέσα στο λαό, ας το πούμε, και όχι με δεκανίκια και με κόλπα κοινοβουλευτικού τύπου, ας το πούμε. Η εμπειρία από αυτό μας δείχνει ότι και στο κοινοβούλιο η παρουσία της Ανταρσία μπορεί να βοηθήσει, όπως βοήθησε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε τι σημείο? Όχι να αλλάξει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται μέσω των κυβερνήσεων και να αλλάξει μέσω του κοινοβουλίου ή του περιφερειακού συμβουλίου, αλλά να ενισχυθεί ο αγώνας των εργαζομένων και του λαού με την παρουσία τέτοιων εκπροσώπων σε αυτά τα όργανα. Πώς να ενισχυθεί? Να δίνει τα στοιχεία και να δίνει την εικόνα την πραγματική. Να εκφράζει μέσα σε αυτές τις αίθουσες τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Να δίνει το παρόν στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Να δίνει το παρόν τη στιγμή που γίνονται συλλήψεις, που γίνονται δίκες σε βάρος συνδικαλιστικών στελεχών και αγωνιζόμενων εργαζομένων. Όλα αυτά βοηθούν. Το πολιτικό σκηνικό όμως δεν αλλάζει μόνο με το συσχετισμό στο κοινοβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει, και επαναλαμβάνω την πιο πρόσφατη εμπειρία, πώς άλλαξε μετά την δικτατορία. Προς θετικότερες κατευθύνσεις, άλλο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και μάλιστα σπέβδω να σας πω ότι αν είχε άλλη στάση συνολικά η αριστερά τότε, θα ήταν πιο βαθιές, πιο δημοκρατικές, πιο ριζοσπαστικές εξελίξεις μετά το Πολυτεχνείο. Άλλαξε όχι με τις συζητήσεις που γινόντουσαν και πριν το Πολυτεχνείο, αν θα έρθει ο Καραμαλής να μας κυβερνήσει, αν θα είναι κυβέρνηση Καραμαλή Παπανδρέου, γιατί γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις, αν θα συμμετέχει ή όχι αριστερά. Άλλαξε με αυτόν τον ξεσηκωμό και με αυτή την εξέγερση των νέων, των φοιτητών πριν από όλα, αλλά και του λαού, που έδωσε κέριο κτύπημα στη Χούντα, και δεν όχι μόνο στη Χούντα, και στη λογική του υπεριαλισμού στην εποχή, στην περιοχή μας, της νατοϊκής ένταξης, των βάσεων, και έδωσε και μία, πώς να το πω, όθηση στο να υποχρεωθεί το σύστημα να δώσει τότε
απαντήσεις θετικές σε κάποια αιτήματα μισθολογικά, δημοκρατικά, κοινωνικά. Αυτό που όλη η αντιδραστική λογική, η ακροδεξιή, είτε είναι της Χρυσής Αυγής οι φασίστες ή ναζιστές, είτε είναι η ακροδεξιή της Νέας Δημοκρατίας ή άλλη συντηρητική, ουσιαστικά ακροδεξιοί του Πασόκ, να πούμε, που όταν ακούνε μεταπολίτευση βγάζουν φλίκτενες. Γιατί αυτό το επέβαλε μια λαϊκή κινητοποίηση και εξέγερση. Αυτή είναι η δική μας ιδέα, αυτή είναι η δική μας εκτίμηση, ότι αυτό είναι άντε πόρτας την επόμενη περίοδο. Η ευθύνη της αριστεράς δεν είναι να σφυρίξει «κατεβείτε και σπάστε τα όλα». Δεν είναι αυτή η ευθύνη της. Η ευθύνη είναι όταν αρχίζουν να διαμορφώνονται αυτές οι διαθέσεις, να τις στηρίξει, να τις οδηγήσει πολιτικά, να μην κατασπαταληθούν σε κατακερματισμένες ενέργειες και να φέρουν αποτέλεσμα με τη ρήξη, την ανατροπή αυτής της πολιτικής, στη ρήξη με Ευρωπαϊκή Ένωση το κεφάλαιο και να ανοίξει ένας άλλος δρόμος απελευθέρωσης από αυτά τα δεσμά. Τίθεται το ζήτημα πια στην ελληνική κοινωνία, ότι αν δεν απελευθερωθεί από τα δεσμά όλων αυτών των πολυεθνικών, πολυκλαδικών μονοπωλίων, του χρηματιστικού κεφαλαίου που έχει κάτσει και από μιζά, ό,τι ζωντανό, ό,τι φρέσκο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέρμα πια ο μύθος ότι μπορεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει κάτι θετικό για το λαό. Είμαστε ακριβώς σε μια εποχή. Ορισμένα έτσι επιγραμματικά χαρακτηριστικά σας ανέφερα όσον αφορά τον καπιταλισμό και την κρίση του, στην οποία εποχή υπάρχει κρίση και του πολιτικού συστήματος στην αστική κοινωνία. Αυτό το φαινόμενο της κατάρρευσης των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ και της σοβαρής υποχώρησης της Νέας Δημοκρατίας και της αναξιοπιστίας που υπάρχει στο λαό, το βλέπουμε και στη Γαλλία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα καταραίει. Το βλέπουμε στην Ιταλία. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή στην Ισπανία. Η κρίση αυτή του πολιτικού συστήματος φέρνει όχι μόνο ριζοσπαστικές τάσεις και διαθέσεις, αυτό που λέμε προς τα αριστερά, στο βαθμό που τις φέρνει. Φέρνει και προς αντιδραστικές, ακροδεξιές, φασιστικές και ρατσιστικές διαθέσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχουμε ιστορική εμπειρία του πώς διαμορφώθηκε ο ναζισμός και ο φασισμός. Τμήματα του κεφαλαίου και της αστικής τάξης ενισχύουν αυτές τις τάσεις. Διότι λόγω της κρίσης του αστικού πολιτικού συστήματος και στον φόβο που έχουν να υπάρξει κάτι ανατρεπτικό, ριζοσπαστικό, ένα σύγχρονο κομμουνιστικό, επαναστατικό, το φοβούνται κάτι τέτοιο. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει ένας αντικομμουνισμός και μια αντιαριστερή ρητορία από όλο αυτό το αντιδραστικό συνοθήλευμα, η οποία δεν αφορά την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, αφορά το φόβο που έχουν μην προκύψει πάλι κάποιο νέο τύπου κομμουνιστικό, επαναστατικό, ριζοσπαστικό κίνημα. Σε αυτό το φόβο τους, η αστική τάξη, εκτός από τα κόμματα, τα κλασικά τα οποία κλονίζονται, θέλει να έχει και τέτοιου τύπου κόμματα, ναζιστικά, φασιστικά, ακροδεξιά, υπό τον έλεγχό της. Γι' αυτό τους λέμε μπράβους του συστήματος. Δεν είναι μόνο ναζιστές στην ιδεολογία και επομένως είναι και δολοφονική εγκληματική οργάνωση. Είναι και μπράβοι του συστήματος για να χτυπούν εκεί που συμφέρει τους εφοπλιστές, εκεί που συμφέρει την αστική τάξη και να χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο. Κοιτάξτε, όταν εμφανίζεται στη Γαλλία ως δίλημα Μακρόν ή Λεπέν, δηλαδή ο εκπρόσωπος του τραπεζικού συστήματος, ένας στέλεχος του τραπεζικού συστήματος, ο οποίος ανεσύρθη και δεν επιβλήθηκε όπως ο Παπαδήμος εδώ ή ο άλλος ο τραπεζίτης στην Ιταλία, αλλά θέλουν να τον εκλέξουν μέσα από το λαό, χωρίς κόμμα, χωρίς, ο οποίος λέει ότι θα κάνει απολύσεις, ότι θα εφαρμόσει πολιτική λιτότητας, ότι θα περικόψει δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, ότι θα ενισχύσει το γαλλογερμανικό άξονα, θα συνεννοηθεί με τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε για να ανασυγκροτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέει τίποτα προς όφελος του λαού. Αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική της γαλλικής αστικής τάξης. Λοιπόν, με το φόβο που καλλιεργεί λόγω του ακροδεξιού προγράμματος της Λεπέν, έρχεται να στριμώξει όλο το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα μαζί και το εργατικό κίνημα και την αριστερά κάτω από τον Μακρόν. Κάτω από αυτή την πολιτική της δηλαδή πάλι. Χρησιμοποιείται και με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω ότι είναι όλα κόλπα και συνωμοσίες. Αλλά στο πολιτικό παιχνίδι
είναι συμβατά. Η μόνη λύση είναι να υπάρξει ανάπτυξη του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Η ευθύνη της αριστεράς είναι ότι έχει αφήσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χέρια των ακροδεξιών. Η προσωπική μας και η συλλογική μας επαφή με τον κόσμο που επιβεβαιώνονται εν πολλής και από δημοσκοπήσεις πλέον είναι ότι αυξάνει, να την πω την έκφραση, το Άισιχτήρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει πλέον, κάτω από τη βαρβαρότητα όλης αυτής της πολιτικής, ο φόβος που υπήρχε τι θα γίνει, αρχίζει αυτός ο φόβος να υποχωρεί. Υπάρχει και κάποιος κίνδυνος εμπλοκής με τις εθνικιστικές διαθέσεις για το ζήτημα. Είναι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δεν θα υπήρχε αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα, εάν από την αρχή έβγαινε η αριστερά αποφασιστικά σε ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, είναι και προνομιακό της πεδίο. Διότι τότε θα έπεφταν οι τόνοι από την ακροδεξιά εθνικιστική πλευρά, ας το πούμε, που είναι ισχυρή στην Ευρώπη και θα έμπαινε το ζήτημα από άλλη σκοπιά, από εργατική, λαϊκή σκοπιά. Δηλαδή, επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή στην Μεγάλη Βρετανία, να έχουμε τις πιο πολλές ψήφους για τον Brexit, για την έξοδο, σε εργατικές λαϊκές περιοχές, αυτές που καταστράφηκαν οικονομικά τα τελευταία χρόνια, από την καπιταλιστική κρίση δηλαδή, και φυσικά και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό να πιστώνεται, να πούμε, σε εθνικιστικές τάσεις που θα έπρεπε να είναι κατεξοχήν αριστερή αυτή η διάθεση και η ψήφος. Στην Ελλάδα τίποτα δεν αποκλείεται, πάντα υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, αλλά ωστόσο ιστορικά το θέμα της εξόδου από την ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έχει συνδεθεί με τους αγώνες της εργατικής τάξης του λαού μας και κυρίως με την αριστερά. Εάν σήμερα η αριστερά, αν θέλετε τη γνώμη μας, έχει ένα πρόβλημα, είναι διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, στο όνομα της αριστεράς, καλλιεργεί την φιλοεέ τάση με πιο επικίνδυνο τρόπο από ό,τι την καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι πρόβλημα που μας δημιουργεί και προς εθνικιστική ακροδεξιά άποψη, ας το πούμε, να οι αριστεροί τι λένε. Όμως, εάν η υπόλοιπη αριστερά, δηλαδή το ΚΚΕ, η Ανταρσία, η ΛΑΕ, σταθούμε αποφασιστικά σε αυτό το ζήτημα και δράσουμε μέσα στο μαζικό κίνημα συντονισμένα και να αναδειχθεί και σαν ζήμωση και σαν πολιτική θέση, αλλά και σαν πρακτική, με την έννοια της ανυπακοής, της αντίστασης στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενίσχυσης ενός ρεύματος που θα σπάει τον φόβο και θα πολιτικοποιεί αυτή τη διάθεση του λαού που σου λέει δεν γίνεται με αυτούς να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτό είναι εφικτό κατά τη γνώμη μας. Είναι στόχος που μπορεί, δεν είναι εύκολος, έχει δυσκολίες, αλλά που μπορεί να επιτευχθεί και εδώ είναι η ευθύνη όλων των δυνάμεων και της αριστεράς και του εργατικού κινήματος.